Καλησπέρα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020. Ήρθαμε στο βραδινό μας vlog, το οποίο έχει θέμα απότομη αλλαγή συμπεριφοράς. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα, παρακολουθώ τα βιντεάκια σας εδώ και καιρό και έτσι πήρα το θάρρος να σας στείλω και το δικό μου πρόβλημα. Αρχικά θέλω να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε, σε ευχαριστώ αγάπη μου. Είναι ένα κορίτσι που γράφει. Πρόσφατα λοιπόν χώρισα με το αγόρι μου, για την ακρίβεια με χώρισε αυτός. Είμαι 21 χρονών και αυτός 22 και είχαμε σχέση εδώ και 4 χρόνια. Από πολύ μικρή ξεκινήσατε, άρα ήσουν εσύ 17 και αυτός 18. Όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα καθώς είχαμε σχέση από απόσταση. Παρόλα αυτά πάντα τα ξεπερνούσαμε και ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Κάναμε πολλά όνειρα για το μέλλον και συνεχώς προσπαθούσαμε ο ένας να κάνει πιο όμορφη την καθημερινότητα του άλλου. Συναντιόμασταν 2 φορές το μήνα πάνω κάτω και δεν μιλούσαμε πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς το αγόρι μου δούλευε πολύ. Έκανε όμως ό,τι μπορούσε κάθε φορά και προσπαθούσε πολύ για να νιώθω όμορφα και να μην με πειράζει τίποτα, ακόμα και δεν τα κατάφερνε πάντα. Εδώ πρέπει να σας αναφέρω ότι γενικά ήταν λίγο υπερβολικό στην έκφραση συναισθημάτων και εγώ, όσο επιφυλακτική και να ήμουν, όταν άκουγα συνέχεια τόσο όμορφα αλλά μεγάλα λόγια, κάποια στιγμή τα πίστεψα και τον εμπιστευόμουν τυφλά. Υπήρχε λίγη γκρίνια και πίεση από πλευράς μου όσον αφορά την απόσταση και τη μικρή επικοινωνία που είχαμε, όχι επειδή τον ζήλευα, αλλά επειδή μου έλειπε. Ωστόσο, πολλές φορές όταν το ρωτούσα αν τον ενοχλεί κάτι σε μένα, μου έλεγε κατηγορηματικά όχι. Εγώ, όταν με πείραζε κάτι όμως, το εξέφραζα ανοιχτά και ήθελα να το συζητήσω για να το λύσουμε μαζί, ενώ αυτός το έλυνε μόνος του, στο κεφάλι του, και ξαφνικά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για αυτόν, έστω κι αν κάτι αρχικά τον είχε πειράξει. Αυτός είναι ένας μηχανισμός άμυνας συμβιβαστικός, δεν είναι ένας καλός τρόπος λειτουργίας, επίλυσης της σύγκρουσης. Δείτε λίγο το vlog που βγήκε τη Δευτέρα 13 του Γενάρη 2020 το πρωί, το οποίο μιλάει για υγιείς και συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Επίσης να αναφέρω ότι πέρσι τον φιλοξένησα σπίτι μου 1 χρόνο, καθώς έκανε το φανταρικό του στην πόλη που σπουδάζω για να είμαστε κοντά. Έτσι κυλούσε η ζωή μας ομαλά αυτά τα χρόνια, ώσπου φέτος κάποια στιγμή μου είπε εντελώς ξαφνικά ότι θέλει να μείνει μόνος του. Μια εβδομάδα πριν μου το πει, είχαμε πάει μια εκδρομή μαζί και περάσαμε πολύ όμορφα και γενικά ήμασταν πολύ καλά εκείνη την εποχή. Είχαμε κανονίσει και διακοπές για το καλοκαίρι, οι οποίες φυσικά ακυρώθηκαν. Δεν μου έδωσε καμία απολύτως εξήγηση. Αυτό που μου είπε ήταν ότι απλά το μυαλό του είναι μια λεπτή κλωστή. Να θεωρήσω ότι τρελάθηκε, ότι δεν έχουν αλλάξει τα συναισθήματα του για μένα και ούτε εγώ έκανα κάτι λάθος, αλλά θέλει να μείνει μόνος του. Επίσης είπε ότι δεν έχει να κάνει μόνο μαζί μου, αλλά και με τους φίλους του και την οικογένεια του. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ, είμαι εγώ. Αυτό το λένε συχνά όταν χωρίζουν τις κουπέλες και τους άντρες. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Θεώρησα ότι πιέστηκε και σκέφτηκα να τον αφήσω λίγο να ερεμήσει. Όταν όμως γύρισα και εγώ στο χωριό μετά την εξεταστική, ήταν άλλος άνθρωπος. Συνέχεια έβγαινε με τους φίλους του, προέβαλε τα χρήματα του και το πόσο ωραία περνάει με κάθε ευκαιρία στα social και δεν μου έδινε καμία απολύτως σημασία. Όταν μιλήσαμε από κοντά για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, του είπα ότι όλο αυτό με κρατάει πίσω και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει και μου είπε ότι δεν θέλει σχέση και δεν με θέλει άλλο. Δεν ξέρω αν το είπε για να μην με δεσμεύσει αυτό, εφόσον του είπε ότι με κρατάει πίσω. Όχι, όταν σου λέει ο άλλος δεν σε θέλω και δεν θέλω σχέσεις, το λέει επειδή δεν σε θέλει. Σοβαρά. Το έχω πει και σε άλλο vlog πρόσφατα. Τα καλά λόγια που μας λέει ο άλλος τα μεγάλα μπορεί και να μην τα εννοεί. Τα δύσκολα λόγια τα μεγάλα τα εννοεί. Δεν έρθει ένας άντρας και σου πει δεν σε θέλω ερωτικά. Δεν θέλω πλέον να έχουμε σχέση, ή αν σου πει μια κοπέλα δεν σε θέλω ερωτικά, δεν θέλω πλέον να έχουμε σχέση, το πιο πιθανό να το εννοεί. Δεν είχε καταλάβει καν πόσο πολύ με πλήγωσε αυτή τόσο απότομη αλλαγή. Ο άνθρωπος με πρόσεχε σαν μπιμπελό που θα πέσει κάτω και θα σπάσει. Ήταν όμως σκληρός, απότομος και πολύ ψυχρός μαζί μου και αρκετά αποφασιστικός όταν τον ρώτησαν αν είναι σίγουρος. Άρα να τον πιστέψεις, είναι σίγουρος. Δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω αυτή την αλλαγή στη συμπεριφορά του, γιατί είναι το άλλο άκρο. έβαψε ακόμη και τα μαλλιά του ξανθά μετά το χωρισμό μας. Άλλη κοπέλα δεν έχει και είναι σίγουρο αυτό, γιατί μου είπε ότι δεν θέλει καμία και φαίνεται στη συμπεριφορά του αυτό. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την αλλαγή? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει κοντά μου? Όχι. Όχι και δεν θέλω να υπάρξει. Δεν θέλω να υπάρξει περίπτωση να ξαναγυρίσει κοντά σου. Και αν ναι, εγώ πώς πρέπει να το χειριστώ για να μην ξανασυμβεί το ίδιο? Δεν θα τον πάρεις πίσω, γι' αυτό δεν θα ξανασυμβεί το ίδιο. Γιατί τον πάρεις πίσω είναι πολύ πιθανόν να ξανασυμβεί το ίδιο και άλλα χειρότερα. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και περιμένω με μεγάλη αγωνία την απάντησή σας. Και την περιμένεις 4,5 μήνες και την παίρνεις τώρα. Λοιπόν, κόρη μου, δεν μπορώ να ξέρω γιατί ο φίλος σου σε χώρισε. Και επίσης δεν μπορώ να ξέρω γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του ξανθά. Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω γιατί έχω βάψει εγώ τα μαλλιά μου ξανθά. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί ο φίλος σου έχει βάψει τα μαλλιά του ξανθά. Λοιπόν, αυτή τη σχέση την ξεκινήσατε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Εσείς ήσουν 17 ετών και αυτός ήταν 18. Τα μυαλά και η αυτοσυνειδητότητα που είχατε σε εκείνη την ηλικία έχει αλλάξει. Εσύ φαίνεσαι ότι είσαι σταθερή στο ότι θέλεις αυτόν τον άνθρωπο και θέλεις να είσαστε μαζί. Αυτός έχει αλλάξει όμως. Δεν έχει αλλάξει και τόσο απότομα όσο νομίζεις, γιατί η σχέση από απόσταση έχει αυτό το κακό. Όταν είσαι από απόσταση και συναντιέσαι 2 φορές το μήνα, αυτές τις φορές που θα συναντηθείς, θα πεις και μεγάλα λόγια, θα περάσεις και ωραία και αν δεν έχεις τη συνεχή καθημερινότητα, δεν αντιλαμβάνεσαι τη φθορά της σχέσης. Είπες ότι πέρσι τον είχες φιλοξενήσει όταν έκανε το φανταρικό του. Αν πας τώρα πίσω με ψύχρεμο μυαλό, γιατί έχει περάσει και καιρός που χωρίσατε, και σκεφτείς πώς ήταν η συμβίωση, ίσως να προσέξεις ότι είναι πιθανό, δεν το ξέρω σίγουρα, ότι προς το τέλος της συμβίωσης μπορεί να έχει ξεφτίσει λίγο η σχέση σας. Αυτές οι σχέσεις, οι μακρόχρονες που ξεκινούν από πολύ νεαρή ηλικία, που ξεκινούν από την εφηβεία, έχουν μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουν σε ένα σημείο που ένας από τους δύο ή και οι δύο δεν θα γουστάρουν πλέον να είναι σε αυτή τη σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητη, δεν είσαι αξιέραστη. Αυτό σημαίνει ότι ο φίλος σου πρώην έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτός που ήταν στα 18 του. Είναι διαφορετικός στα 22 του. Και έχει δηλώσει ξεκάθαρα σε σένα ότι δεν σε βλέπει ερωτικά και δεν θέλει να είμαστε μαζί. Οπότε, μην κάνεις το λάθος που έκανε μια κυρία σε ένα vlog που είχαμε πριν λίγες μέρες, που ενώ ο άνδρας της την απάτησε και της είπε ότι δεν τη βλέπει πλέον ερωτικά. Αυτή επέμενε και τον έφερε πίσω, χρησιμοποιώντας προφανώς και κλάματα και παρακάλια κλπ. Και εκ των υστέρων αυτή η ίδια τώρα, 10 χρόνια μετά που τον έφερε πίσω, νιώθει πολύ δυστυχισμένη, είναι νεκρός ο γάμος τους και νιώθει ότι είναι ξένη στο σπίτι της, το δικό της. Πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε το όχι και να το παίρνουμε καλά το όχι. Με ποια έννοια? Να το συνειδητοποιούμε και να το αποδεχόμαστε για αυτό που είναι. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε σχέση μαζί σου τόσο καιρό και σου λέει δεν σε θέλω πια ερωτικά και δεν θέλω να είμαστε μαζί, να το ακούμε αυτό που μας λέει και να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Τώρα, τα μεγάλα λόγια που σου έλεγε στην αρχή της σχέσης ή τα πρώτα χρόνια της σχέσης, τα οποία τώρα τα έχει αποσύρει, έρχονται και θυμίζουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι ό,τι φουσκώνει εύκολα, ξεφουσκώνει και εύκολα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος νιώθει πολύ έντονα ερωτικά συναισθήματα στην αρχή μιας σχέσης, προτού ακόμη εδραιωθεί αυτή η σχέση, προτού ακόμη γνωρίσει καλά ένας τον άλλο, είναι πολύ πιθανό να προβάλλει τα αποθυμένα του πάνω σε αυτή τη σχέση. Να ερωτεύεται τον ίδιο τον έρωτα, να ερωτεύεται τη φαντασίωση που έχει φτιάξει αυτή τη σχέση και όχι το πρόσωπο. Γιατί όταν ερωτευτείς το πρόσωπο και όταν αγαπήσεις ερωτικά το πρόσωπο, δεν είναι εύκολο να ξεαγαπήσεις. Όμως αυτά τα μεγάλα λόγια δεν σημαίνουν απαραίτητα και μεγάλα συναισθήματα από πίσω. Τώρα δεν έχει νόημα να πας πίσω και να μαλώσεις τον εαυτό σου γιατί αφέθηκες να παρασυρθείς από τα μεγάλα λόγια, γιατί ήσουν μια έφηβη κοπέλα η οποία βίωσε τον έρωτα και τον απόλαυσες όσο τον απόλαυσες. Τώρα, δεν είναι όλες οι σχέσεις για να γίνουν διαβίου. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και πολύ ωραίο πράγμα η πρώτη σχέση που να ξεκινάει ειδικά από τα 17 που ήσουν εσύ να είναι για όλη σου τη ζωή, γιατί αν δεν έκανε αυτός τώρα αυτό την αλλαγή και αν δεν έκανε αυτή τη στροφή 180 μοιρών και συνεχίζετε να είσαστε μαζί, μπορεί να σου ανάδοχνε που λέμε στην Κύπρο, μπορεί να σου ερχόταν εκ των υστέρων πολύ αρνητικό το ότι αυτός θα άλλαζε γνώμη. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει με το παιδί. Ένας έφηβος 18 χρονών, ένα αγόρι που ξεκινάει μια σχέση, πολύ πιθανόν να μην είναι σίγουρος για πολλά πράγματα για τον εαυτό του, τα οποία να τα γνωρίζει στην πορεία. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πόσο καλά ξέρεις τον εαυτό σου στα 18? Καθόλου. Λίγο. 30%. Στα 22 το γνωρίζεις περισσότερο, το γνωρίζεις στα 50% ίσως. Τον εαυτό σου θα το γνωρίζεις 100% όταν πλησιάζεις στα 30%. Αυτή είναι η καμπύλη της εξέλιξης, της εξελικτικής ψυχολογίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς? Ευτυχώς θα έλεγα εγώ, γιατί επειδή ζούμε πολλά χρόνια, θα ήταν πολύ βαρετό να ήμασταν όλοι όριμοι από 15 ετών. Δεν μπορείς να είσαι στα 18 όριμος, ούτε στα 17 μπορείς να είσαι όριμος, ούτε και στα 22 μπορείς να είσαι όριμος. Οπότε καλύτερα που το έβγαλε αυτό την τρέλα τώρα αυτός, άστο να ζήσει την τρέλα του. Εγώ στη θέση σου δεν θα τον έπαιρνα πίσω και να ερχόταν από μόνος του να με παρακαλούσε, δεν θα τον έπαιρνα πίσω, για τον απλούστατο λόγο ότι άμα κάποιος φτάσει και νιώσει ότι δεν είναι ερωτευμένος με τον άλλον, άμα φτάσει και ξενερώσει, τελείωσε, ξενέρωσε. Και το έχω δει πάρα πολλές φορές στο γραφείο να προσπαθούν να αναθερμανθούν σχέσεις ξενερωμένες, οι οποίες να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όλες. Όταν μια σχέση ξενερώσει και μετά, αν προσπαθεί να ξαναζεστάνεις, δεν. Άμα ραγίσει το γυαλί, τελείωσε. Και από τη δική του την πλευρά έχει ραγίσει το γυαλί. Αυτό το οποίο θέλω να σκέφτεσαι εσύ είναι ότι δεν φταίς εσύ που έχει τελειώσει η σχέση σας. Η πιο πιθανή ως λόγος για τον οποίο έχει τελειώσει η σχέση σας είναι η εξέλιξη και ότι έχετε μεγαλώσει και έχετε μεγαλώσει προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και εσύ ίσως είσαι και πιο όριμη ψυχοσυναισθηματικά από αυτόν. Και αυτός είναι πιο ανώριμος και θέλει να ζήσει την ηλικία του. Άστο να τη ζήσει. Δεν έχει κανένα νόημα να κρατάμε κάποιον με το ζόρι μαζί μας. Και επίσης θέλω να σκέφτεσαι ότι δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι όμορφη, δεν είσαι γλυκιά, δεν είσαι αξιαγάπητη, δεν είσαι αξιέραστη κοπέλα, επειδή αυτός τώρα είναι σε αυτή τη φάση. Άστο στη φάση του και ακόμη και σε παρακαλάει μην τον πάρεις πίσω, η γνώμη μου. Αλλά δική σου η ζωή είναι, θα κάνεις ό,τι θες και αν ακόμη τώρα 4,5 μήνες μετά που έχεις στείλει αυτό το mail εξακολουθείς να ταλαιπωρείσαι από το χωρισμό, πήγαινε να δεις και ένα ψυχολόγο να σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις. Φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.